Την λυπητερία από τα αναδρομικά που έλαβαν από το 2015 και μετά θα λάβουν τις επόμενες ημέρες εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι. Η σχετική εφαρμογή έχει ανοίξει στο TaxisNet και καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Τα αναδρομικά, τα οποία καταβλήθηκαν χωρίς να έχει παρακρατηθεί φόρος σε σχέση με άλλες, θα προστεθούν στα εισοδήματα των ετών που αναλογούν και θα φορολογηθούν με τις ισχύουσες κάθε χρονιά κλίμακες με συντελεστές 22 έως 42% το 2015 και 22 έως 45% για το 2016. Μάλιστα, θα πρέπει να πληρώσουν και εισφορά αλληλεγγύης εφόσον το εισόδημά τους ξεπεράσει τα 12.000 ευρώ. Σύμφωνα με την φορολογική διοίκηση, η εφαρμογή έχει ανοίξει για την υποβολή δηλώσεων αναδρομικών για τα φορολογικά έτη 2015 έως και 2018 με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία αποδοχών συντάξεων έτους 2021. Είναι πλέον ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές έως το τέλος του έτους, ώστε στη συνέχεια από τον Ιανουάριο του 2022 να ξεκινήσει η αποπληρωμή των όποιων έξτρα φόρων. Για όσους έλαβαν αναδρομικά από το 2019, αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν πως υπάρχει επίσης δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων. Αυτές τις ημέρες έχει ανοίξει η εφαρμογή των συμπληρωματικών τροποποιητικών δηλώσεων από τα έτη 2015 έως και το 2019. Έτσι λοιπόν, οι φορολογούμενοι που θέλουν να κάνουν μεταβολές ή αλλαγές στις δηλώσεις αυτές μπορούν να τις κάνουν μέσω της υποβολής μέσα από την εφαρμογή της ΑΔΕ. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι σχεδόν βάσει δικαστικής απόφασης του 2020, όλοι οι περισσότεροι συνταξιούχοι έχουν εισπράξει αναδρομικές συντάξεις του 2015-2016, οι οποίες οπωσδήποτε πρέπει να υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις αυτές μέχρι τέλος του έτους και να πληρωθεί το αντίστοιχος φόρος μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2022. Να επισημάνουμε βέβαια ότι σε αυτές τις πληρωμές δεν έχει γίνει καθόλου παρακράτηση φόρου, άρα σίγουρα θα βγουν αρκετά μεγάλα ποσά πληρωμής φόρου για τα χρόνια αυτά 2015-2016, χωρίς προσαυξήσεις βέβαια, αλλά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αυτά τα ποσά που θα πρέπει να αποδοθούν, γιατί έχουν εισπραχθεί καθαρά. Ποιοι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο? Τα ποσά που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 ως αναδρομικά σε συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων επιβληθήσεις κατά το χρονικό διάστημα από 11 έκτου του 2015 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 4387 κάθετος 2016 και καταβλήθηκαν στους δικαιούχους χωρίς να διενεργηθεί επί αυτών παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, χαρακτηρίζονται ως αναδρομικά κύρια σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έπραξαν τα ποσά αυτά τον Οκτώβριο του 2020, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016, προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στα εισοδήματα των ετών εκείνων που θα επιβληθούν επί των ποσών αυτών τα αναλογούντα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Τα αναδρομικά δηλαδή θεωρούνται φορολογητέα εισοδήματα των ετών 2015 και 2016 και θα φορολογηθούν σε κάθε ένα από αυτά τα έτη, αφού προσθεθούν στα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων που ήδη δήλωσαν οι δικαιούχοι στις δηλώσεις των συγκεκριμένων ετών. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει νέα εκαθάριση των δηλώσεων ετών 2015 και 2016. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στην αύξηση των φόρων που θα καταβάλουν οι συνταξιούχοι, ενώ αρκετοί από αυτούς θα πληρώσουν και εισφορά αλληλεγγύης. Σημειώνονται ότι τα ποσά των αναδρομικών έχουν προσυμπληρωθεί από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Υπενθυμίζεται ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και το τέλος του έτους, ενώ ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2022. Σημειώνεται ότι τα αναδρομικά της περίοδου Ιούνιος 2015 με Μάιος 2016 αφορούν 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν περί τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τις προηγούμενες ημέρες προσπαθούσαν να πείσουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου τα εισοδήματα που έλαβαν να φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 20%, όπως είχε συμβεί με τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων τον Δεκέμβριο του 2018. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και πλέον, όπως προαναφέρθηκε, θα υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και θα φορολογηθούν με κλίμακες που ίσχυαν για τα έτη που αναλογούν τα εισοδήματα.